αυτή τη στιγμή η ημερίδα, πορεία και εξέλιξη της Γούνας, και μόλις πριν από λίγα λεπτά τελείωσε το πρώτο μέρος της ημερίδας. Μιλήσαν όλα τα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου, το Επιμελητήριο Καστοριάς, τα δημοπρατήρια, δηλαδή μίλησε ο κλάδος. Ακούστηκαν οι απόψεις και ένας από τους στόχους τους οποίους έγινε αυτή η ημερίδα ήταν ότι πρέπει να κατατηθούν οι προτάσεις, οι σκέψεις, οι προβληματισμοί και οι τοποθετήσεις των πρωτοβαθμίων συλλόγων μας εν ώψη και του business plan το οποίο θα καταθέσουμε τις επόμενες ημέρες στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, στη διαχειριστική αρχή. Κατόπιν συνεννοήσουμε τον κύριο Περιφερειάρχη, αμέσως θα πάει προς ψήφιση το business plan. Είναι για πρώτη φορά τα καταθέτει ένα ολοκληρωμένο business plan από την πλευρά του κλάδου της Γούνας και όπως είδατε σήμερα από το πρώτο μέλος της ημερίδας, όλοι με μια φωνή, όλοι με μια γροθιά, είμαστε αποφασισμένοι να σταματήσουν οι εσωστρέφειες, να αφήσουμε τα φαντάσματα του παρελθόντος και όλοι μαζί να καταθέσουμε αυτό επιτέλους στο business plan, το οποίο θα πιάσει και τόπο για πρώτη φορά για την ελληνική γονοπία που τόσο πολύ το έχει ανάγκη. Οι βασικοί άξονες είναι η κατάρτιση, είναι η πρόθεση της ελληνικής γονοπίας, είναι η πιστοποίηση, είναι η χνηλασιμότητα, είναι όλο το φάσμα της ελληνικής γονοπίας όπως τα ακούσατε και από τους ομιλητές προηγουμένως και από τις προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει. Θεωρείτε ότι καταθέθηκε κάποια καινούργια πρόταση, δηλαδή ότι από αύριο στον κλάδο θα σημάνει μια καινούργια ημέρα και ένα σχόλιο για την προσέλευση, η οποία προφανώς και δεν είναι ικανοποιητική. Η προσέλευση δυστυχώς δεν είναι ικανοποιητική. Ικανοποιητικό ήταν όμως ότι όλα τα πρωτοβάθμια μέλη μας, τα δημοπρατήρια ήταν όλοι εδώ πέρα, κατέθεσαν προς το παρόν όλες τις προτάσεις τους. Τις έχουν ήδη καταθέσει και ολοκληρωμένες, όπως ακούσατε, ο προφήτης Ηλίας, παραδείγματος χάρη, τις ξέρουμε όλες, τις έχει καταθέσει στην Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, οι οποίες αυτή τη στιγμή καταγράφονται σε αυτό το business plan, το οποίο θα σας ναι, καλέσουμε. Τι καινούριο θεωρείτε ότι βγήκε από τη σημερινή ημέρα μέχρι σας το είπα, σας το είπα προηγουμένως ότι το καινούριο είναι ένα πράγμα το οποίο ήταν αναμενόμενο. Βγήκε η ενότητα του κλάδου. Εγώ αυτό κατάλαβα ότι όλοι μαζί είμαστε με μια φωνή, με μια γροθιά για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία παιδεύουν τον κλάδο μας. Το επόμενο δεκαήμερο ολοκληρώνεται το business plan. Θα το καταθέσουμε, όπως σας είπα, στη διαχειριστική αρχή κατόπιν συνεννοήσουμε τον κύριο Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Καρυπίδη, και αμέσως μετά θα πάει προς έγκριση, ψήφιση και υλοποίηση του business plan. Αυτό που θα βάλουμε σαν κόκκινη γραμμή εμείς αμέσως μετά την κατάρτιση και την έγκριση του business plan θα είναι για τα εργασιακά, αυτά τα οποία και εξήγηλε και ο κύριος Περιφερειάρχης στην έκθεση Καστοριάς για το πρόγραμμα για 500 θέσεις ανέργων. Είναι το πρώτο πράγμα το οποίο έχει εξαγγείλει. Θα ξεκινήσουμε από αυτό, θα επιμείνουμε, θα βάλουμε σαν κόκκινη γραμμή για τα εργασιακά, γιατί όπως ακούσατε και από τους ομιλητές, ότι εάν θέλουμε να έχουμε μία συνέχεια, πρέπει να επικεντρωθούμε στο εργατικό δυναμικό. Γιατί χωρίς εργατικό δυναμικό, χωρίς τους τεχνίτες, χωρίς τα άτομα τα οποία κατασκευάζουν τη Γούνα, δεν υπάρχει μέλλον της Γούνας. Είναι ένα άλλο από τα συμπεράσματα τα οποία έχω καταλάβει εγώ σήμερα.